Να κάνω ένα κέικ, παιδιά, αμέσως, έτσι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αλάτι. Πόση ώρα, Βασίλη, το αφήνουμε το. Το κέικ, αυτό, ναι. Το στιφάδο. Μία ώρα με μια μισή ώρα περίπου στην κατσαρόλα. Όμως αυτό εγώ το πέρασα το φούρνο. Επειδή αυτή η γάστρα μου δεν έχει, όπως και αυτή, δεν έχει πλαστικά χερούλια. Εγώ όλα τα μαγειρευτά μου τα βάζω φούρνο, γιατί είμαι ήσυχος. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν στείνω ένα φαγητό, να το αφήνω να το χαϊδεύει ο φούρνος. Η φωτιά εδώ πάνω είναι για να το ξεκινήσεις και είναι πιο επιθετική. Ναι. Δηλαδή θέλει να είσαι από εκεί, μπορεί να κολλήσει, μπορεί οτιδήποτε, εντάξει. Ενώ αυτό γίνεται πιο μελωμένο, μου αρέσει πάρα πολύ γενικώς να κάνω φαγητά στο φούρνο. Δεν ξεχνάω κάτι εδώ πέρα, διαβάζω γρήγορα συνταγή. Κρεμμυδάκια, πράσα, δάφνη, σκόρδο, ελαιόλαδο, ντομάτες, ξύδι, κρασί, πιπέρι, αλάτι. Τα έχω βάλει όλα, βλέπετε. Δεν έχω βάλει μια θάλασσα νερό μέσα. Στα φαγητά αυτά όπως το στιφάδο και όλα τα λαδερά γενικώς, δεν βάζω πολλά νερά, εντάξει. Βλέπετε πώς πρέπει να είναι. Τα κρεμμυδάκια αυτά θα πέσουν. Δεν κολυμπάνε τελείως. Όχι, όχι, αυτά θα πέσουν τώρα σε λίγο. Σε μισή ώρα θα αρχίσουν να μαλακώνουν. Και γενικότερα το φαΐ θα μελώσει. Αν βάλετε τώρα εδώ μέσα 4 ποτήρια νερό, θέλει 4 ώρες βράσιμο και θα γίνει αχταρμάς. Δεν θα γίνει πολύ ωραίο. Θέλει τα φαγητά, τα λαδερά, φασολάκια, μπάμιες, κάτι ωραία κοκκινιστά. Με λίγο νεράκι τα βράζουμε. Αχα. Γενικότερα τα κατσαρολάτα, τα φαγητά θέλουν λίγο νερό. Εντάξει, εκτός αν είναι μια ιδιαίτερη συνταγή που σου λέει βάλε μέσα 2 κατάτες νερό, ρε παιδί μου. Χαμηλώνουμε φωτιά. Μια μισή ωρίτσα. Δεν ανακατεύουμε ποτέ. Κουνάμε έτσι την κατσαρόλα ή τη γάστρα με μια πετσέτα να μην καούμε. Τα στιφάδα δεν τα κουνάμε και τις μπάμιες και τα φαγητά. Έχουμε κουτάλα. Έχουμε κουτάλα. Απαλά. Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, παίρνετε ένα κουταλάκι, ρε παιδί μου, και λίγο χαϊδεύετε το φαγητό. Εντάξει, το κάνετε έτσι. Μπορείτε να δοκιμάσετε λίγο αλάτι, πιπέρι. Τελειώνω με ένα μυστικό πολύ ωραίο. Παιδιά, είναι εκτός συνταγής αυτό, αλλά θέλω να σας το μοιραστώ μαζί σας. Εάν θέλετε να πάτε το στιφάδο λίγο παραπέρα. Σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, δοκιμάστε να ρίξετε μέσα λεμόνι. Μην τρομάζετε. Όπως εγώ πριν από 4-5 χρόνια που έμαθα πρώτη φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε τη φασολάδα του, την κόκκινη, την κλασική φασολάδα με λεμόνι. Και εγώ το είδα αυτό, γυναίκα. Εγώ, φίλε, όταν μου το είπε αυτό ο κολλητός μου, πραγματικά είμαστε 15 και εγώ χρόνια τρελάθηκα. Δεν είχαμε φάει ποτέ μαζί φασολάδα. Και πάμε σε ένα, στο πύλιο, σε ένα εστιατόριο, παίρνουν φασολάδα και βάζει λεμόνι. Και του λέω τι κάνεις, ρε. Δηλαδή, σοκαρίστηκα έτσι. Εμένα, γυναίκα μου, και εγώ σοκαρίστηκα. Δεν το ξέρω. Παιδιά, η φασολάδα με λεμόνι καλά δεν υπάρχει. Δοκιμάστε να βάλετε 2 μεγάλα λεμόνια μέσω στιφάδο. Και μετά θα μου πείτε αν θα ξαναφάτε γλυκόξινο κινέζικο κοτόπουλο. Αυτό είναι το απόλυτο γλυκόξινο εδώ πέρα. Γλύκα το κρεμμύδι και ξινό από το λεμόνι και λίγο από το ξυδάκι. Είναι τέλειο. Σας μιλάω ειλικρινά, θα πάθετε πλάκα. Και ωραία συνταγή. Πάμε για κέικ. Πολύ ωραία συνταγή για αυτές τις ημέρες, φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό τρώγεται και κρύο το ψυγείο. Θα το φαΐσαμε ζες. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε για ένα πανεύκολο κέικ. Μαμαδίστικο. Αφού μαμαδίστικο δεν υπάρχει. Αγαπητέ μου Γρηγόρη. Ορίστε.